αλήθεια, ναι. Αλλά με τα πόδια. Εμπόλτα μάλλον. Δεν πήρε αμάξι. Εντάξει, Ρεμπέκα, έχεις το νου σου. Εγώ σήμερα θα γυρίσω νωρίς. Όσο πιο νωρίς μπορώ. Να. Πού είσαι? Όχι, δεν θα έρθεις εδώ πέρα. Μεταξύ. Γιατί μεταξύ? Σε πόση ώρα? Να, καλά. Άκου να δεις. Θα έρθω εγώ. Λοιπόν, θα με περιμένεις στην είσοδο της Παινίας προς Αθήνα. Καταλάβεις αυτό το πράγμα? Όχι. Θα το πάρει απόφαση. Όλοι παίρνουν απόφαση κάτι όταν γίνει. Λένε έγινε και πάνε παρακάτω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ούτε εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ματινά, μόλις μπορέσεις, ανέβα στο δώμα της Ελπίδας και βάλε μια τάξη εκεί πάνω. Γιατί όπου να είναι, έρχεται το πουλάκι μου. Την πήρε τηλέφωνο πάλι. Μια χαρά την άκουσα. Ο Αναστάσης, πού πάει? Στην Αθήνα. Γιατί? Τι γιατί, για δουλειά, στην εφορία. Άρε Ματινά, έχουμε συνηθίσει τον αδερφό μου κλεισμένο στο εργαστήριο. Αδύνατο να το φανταστούμε να απομακρύνεται, έτσι. Περίεργο. Τι περίεργο, μωρέ. Μα αυτός όταν πρόκειται να πάει κάπου, το διαλαλεί. Πάω κάτω. Θέλει κανείς τίποτα. Τώρα πώς έφυγε έτσι στα μουλόχτα? Έλα, Ματινά, στην κουβέντα. Και έλα, βάλε εδώ ένα χεράκι να με βοηθήσεις. Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος έφυγε βιαστικά. Τον είδα όμως μια χαρά. Μου είπε ότι πάει να δει ένα φίλο του, αλλά εγώ νομίζω ότι κάτι συμβαίνει με τη Βίκη. Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο κοντράρεται με τον Αλέκο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσει σπίτι, δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Μα πρέπει να καταλάβει. Τώρα. Ξέρεις κάτι, χρειάζομαι λίγο χρόνο να μπορέσω να σκεφτώ κάποια πράγματα. Δεν είμαι έτοιμος τώρα για κάτι τέτοιο. Φίλιππε. Λίδα, μ' ακούς. Πρέπει να γυρίσει σπίτι. Αν φύγω τώρα, δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Θα σε ξαναδώ, στο υπόσχομαι. Πότε? Θα σου τηλεφωνήσω. Εγώ θα σου τηλεφωνήσω. Όχι εσύ.
Κοιτά τις κλήσεις μου στο κινητό, δεν θέλω να δει τον αριθμό σου. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, εντάξει? Και θα έρθεις. Μου το υπόσχεσαι, θα έρθεις. Ίσως θα ήταν καλύτερα να τον δω να του μιλήσω. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Δεν ακούει. Τώρα κάνει το δικό του. Μόνο. Αναστάση! Καλώς! Να με συγχωρείς που σε ξεσήκωσα από τη δουλειά σου. Όχι, δεν ξεσήκωσα, απλώς ξαφνιάστηκα λίγα. Τι τρέχει κάτι, τι συμβαίνει τίποτα. Ε, να κάτσουμε κάπου, ε. Έχεις χρόνο? Για σένα όσο θέλεις. Έλα από εδώ, πάμε. Ξέρω και νομίζω ότι σε ξέρω καλά. Για να παρατήσεις εσύ το κτήμα και να έρθεις να πιάσεις Αθήνα, κάτι σοβαρό συμβαίνει, έτσι? Έτσι. Θα ακούω. Τι θα πάρεις, καφέ, γλυκό, παρήγγι, ε? Κερμέ. Αυτό μας έλειπε. Πίστεψε με, Αναστάση. Ύστερα από όλα όσα έγιναν, αυτό που θα μου λείψει πιο πολύ θα είναι η δική σου παρουσία, μα το Θεό. Μα δεν βλεπόμασταν τακτικά. Δεν έχει σημασία, όσο βλεπόμαστε. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος, είσαι. Πολύ σπάνια βρίσκει κανείς τέτοιους ανθρώπους. Στον χώρο μου, δεν με το συζητάμε. Είσαι ένας τρυφερός άνθρωπος. Τώρα μην το συνεχίσεις αυτό. Θα μας παρεξηγήσουνε. Ρεζίλι θα γίνουμε. Ο Φίλιππος είναι εδώ. Το ξέρω. Δεν φτάνει να το ξέρεις. Πρέπει να τον βοηθήσεις κιόλας. Τον βοήθησα όσο μπορούσα, Αναστάση. Τώρα πια είναι ολόκληρος άντρας. Μπορεί να αποφασίσει μόνος του για τα περαιτέρω. Του μίλησες? Όχι. Τότε πώς? Πώς ξέρω θέλει να το παρατήσει. Ε, τι δουλειά κάνω, βρε Αναστάση, τόσα χρόνια. Έχω μάθει να υπολογίζω τις κινήσεις του αντιπάλου. Του αντιπάλου, ναι, στα δικαστήρια. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το γιο σου, Αλέκο. Σου μίλησε? Λίγο. Σου είπε δηλαδή γιατί θέλει να τα παρατήσει? Τι θα παραγγείλεις λοιπόν? Η κοπέλα περιμένει. Καλώς το, ναι. Φιλείς τη μαμά. Πού θα σταματήσεις να μου συμπεριφέρεις ένα μωρό? Ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τις μαμάδες. Πότε προλάβεις και ήρθες από την Αθήνα? Δεν πήγα Αθήνα. Α, και τότε που ήσουνε? Είχα πάει μια βόλτα. Α. Είχα πάει λίγο να σκεφτώ. Να ξεσκάσεις, κατάλαβα, έκανες πολύ καλά. Θα φας κάτι? Μπα, δεν πεινάω. Αγόρι μου, έχεις αδυνατήσει πολύ. Να τρως και τίποτα, όχι μόνο να σκέφτεσαι. Θέλω, ίσως αργότερα. Καλά. Τα παιδιά τα έχουν αυτά, Λέκο. Για άλλα τα προορίζεις, αλλιώς αποφασίζουν αυτά. Ναι. Όντως, αυτό συνέβη στην περίπτωση του Κωστάκη. Τον προορίζει για τεμπελχανείο και τώρα σπουδάζει νομικά. Αυτό και ήταν έκπληξη. Όμως ο Φίλιππος, αυτός αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Εγώ αντιδρούσα. Εκείνος επέμενε. Ε, τώρα θέλει να τα παρατήσει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς. Όχι, πίστεψε μου, όχι. Το πείσμα δεν ωφελεί κανέναν, Αλέκο, τέτοιες ώρες. Δεν είναι πείσμα, Αναστάση. Αγανάκτηση είναι. Πώς το λένε? Το παιδί είναι ανόητο. Είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Βόηθα τον Αλέκο. Είτε πάλι, δεν μπορώ, σου λένε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με έχουν απογοητεύσει και αυτός και η κόρη μου. Μη τους εγκαταλείψεις. Τώρα σε έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και η ελπίδα και ο Φίλιππος. Η ελπίδα. Χάλασε τον κόσμο, τα παντρεύτηκα. Και τώρα πού είναι? Στη Μόσχα, με ένα ξυπόλυτο 30 χρόνια μεγαλύτερό της. Ναι, είναι όμως ευτυχισμένη. Τώρα! Κάτσε να περάσει λίγο καιρό, γιατί βιάζει.
γυναίκα είναι στη μέση, Αναστάση. Η γυναίκα. Ο Φίλιππος κάνει ό,τι κάνει επειδή έμπλεξε. Ακόμα και έτσι να είναι, βοήθα το να ξεμπλέξει. Οι άντρες αυτές της ηλικίας μπερδεύονται εύκολα. Ο Φίλιππος... Ο Φίλιππος είναι ερωτευμένος. Και τώρα δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε κανείς να του αλλάξει τα μυαλά. Ξέρουμε τουλάχιστον με ποια. Ξέρουμε, Αναστάση, ξέρουμε. Και οι δυο μας ξέρουμε. Όχι, όχι, εγώ δεν... Μην δώσουμε εδώ αλλιώς, Αναστάση. Έστω. Όμως, για όνομα του Θεού, βοήθησέ τον. Σε παρακαλώ. Παράξενο. Ποιο πάλι? Να κάθομαι εγώ τώρα τέτοια ώρα εδώ μαζί σου και ο Φίλιππος να κοιμάται δίπλα στο σπιτάκι μου. Αν δεν κοιμάται, σκέφτεται. Κατά πάσα πιθανότητα σκέφτεται. Θα ήθελα να ξέρω τι. Αχ, μου Ευδοξία, κάνει σαν να μην ξέρεις. Νέος άνθρωπος είναι. Νέος είναι, αλλά φέρεται λες και τον πήρανε και όλα στα χρόνια. Δεν τον βλέπεις πως είναι? Μελαγχολικός, σκεφτικός, μπερδεμένος. Ερωτευμένος. Ναι, με τη Βίκη. Το έχω καταλάβει, στο ξανάπα. Εκείνος ο Αλέκος όμως αντιδράει, είμαι σίγουρη. Μα τόσο δεν καταλαβαίνει πια. Δεν φταίει ο Αλέκος. Πού το ξέρεις εσύ? Δεν το ξέρω, το υποθέτω. Μίλησα με τον Φίλιππο. Και, για λέγε τι σου είπε. Καλά ρε Αναστάση, ξέρεις πράγματα και μου τα κρύβεις. Το μόνο που ξέρω... Κι αν θες ακούσέ με, ας τον ήσυχο. Έτσι κι αλλιώς μόνος του θα πάρει τις αποφάσεις του. Μου κρύβεις κάτι, Αναστάση? Όχι, τίποτα δεν σου κρύβω. Μου το ορκίζεσαι? Στορκίζομαι.